Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό της Ζωφρίας, όπου σήμερα έχουμε την εξαναβολής αναμέτρηση για την 14η αγωνιστική της Development 2 League ανάμεσα σε undrafted και ανακασιακό. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι μας, όπου και μόλις ξεκίνησε με τους undrafted να βρίσκουν ένα πολύ γρήγορο καλάθι με τον Αντωνάκη, ο οποίος νωρίς θα ανοίξει το σκορ για το 2-0. Ο Χιδάκης θέλει να απαντήσει γρήγορα, δεν είναι καλό το σούτ του. Παραμένει έτσι το 2-0. Πάμε να δούμε λίγο με τι πεντάδες ξεκινούν οι δύο ομάδες. Αντωνάκης, Φίλιππος Κόντος, Παπαγεωργίου, Τάσος και Γιώργος Φυσικός στην πεντάδα των undrafted. Ενώ από την άλλη έχουμε Αλεξίου, Ροποτής, Αβατόρης, Μάγκυλ και Χαχλιδάκη. Ροποτής τώρα με την μπάλα στα χέρια. Στέκεται εκτός της Ευρωπαίας και πιεζόμενος, θα ισοφαρίσει, επιφέροντας παράλληλα το πρώτο καλάθι του ανακασιακού στο μάτς. 2-2 λοιπόν το σκορ. Γιώργος Φυσικός οργανώνει τώρα για τους γηπεδούχους. Παίρνει κεφάλι από τον Τάσο. Κορνάκης εκτελεί για τρεις, δεν μπαίνει το καλάθι. Πάση αφνιδιασμού για τον Σιαπατόρη, θα στοχίσει αυτός από καλή θέση. Χρυσικός του δίνει επιλογή ασκρίνου ο Παπαγεωργίου, εκτελεί για δύο και το βάζει για το 4-2. Οι αντράφτες που μετρούν 13 νίκες και 6 νίκες μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα βρίσκονται στην τέταρτη θέση. Από την άλλη ο Ανακασιακός έχει πάρει τα πάνω του στις τελευταίες αγωνιστικές, μετράει 6 σερινικές και έχει βρεθεί τώρα στο 12-8. Ο Χιδάκης αστοχή, αλλά μαζεύει ο Αλεξίου και κρατάει στην επίθεση τώρα την ομάδα του με 9 δευτερόλεπτα να απομένουν. Ροποτής, πολύ ωραία κίνηση, θα τελειώσει και αυτή την φάση με επιτυχία. Δεύτερο καλάθι από τον ίδιο. Δεύτερο καλάθι και για τον Ανακασιακό για το 4-4. Γεωργίου γυρίζει με το δεξί, δεν είναι καλή εκτέλεση, ο Χοχλιδάκης μάζεψε. Μαξί στον Σμάγκιν. Πάει από τα αριστερά. Μπαλά στην περιφέρεια για να πάρει το τρίποντο Αλεξίου. Δεν μπαίνει το καλάθι και έρχεται και το rebound για τους άσπρους με τον Χρυσικό να κατεβάζει. Ξεκινάει την πορεία του προς τα μέσα, θα σκοράρει ο Γιώργος Φυσικός για να βάλει και πάλι μπροστά του undrafted. 6-4, καλό ξεκίνημα από τον Χρυσικό. Έχει πετύχει 4 πόντους, 2 επίσης ο Αντωνάκης. Με το σύμβριο των γηπεδούχων που θα κλέψουν τώρα. Χρυσικός και πάλι στην επίθεση, θα πάει να πάρει και αυτή την ενέργεια. Αλλά έχει δεχτεί το φάουλ από τον Χοχλιδάκη. Στη γραμμή. Τώρα ο Χρυσικός θα βάλει την πρώτη με το 7-4. Μέσα και η δεύτερη, το 4. Σεπατόρης, βάλα στον Σμάγκιν. Είναι τα βήματα, φτάνει κοντά, καλάθι και φάουλ. 8-6. Δικαίωμα και για μια συμπληρωματική βολή για τον Σμαγκίν. Όποιος θα την χάσει. Το ριμπάντο όμως καταλήγει και πάλι στο χέρια παίχτη του Ανακασιακού και συγκεκριμένα στο Χοχλιδάκι. Σμάγκιν πέρασε ανάμεσα από δύο, προσπάθησε να βρει και πάλι τον Χοχλιδάκη. Την μπάλα από τον Παπαγεωργίου πέρασε εκτός. Στα 8 δευτερόλεπτα το ρολόι για την επίθεση του Ανακασιακού. Στα 4 τώρα. Κάποιος πρέπει να εκτελέσει, χάθηκε όμως η κατοχή και φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο ο
εξοπλιστικός. Πήγεσε καλά ο Σαββατόρης και έτσι κατάφερα από την άμυνα οι φιλοξενούμενοι. Ρομποτής Σπανιού στα δεξιά βλέπει τις επιλογές του. Παλιά βοήθεια στην άμυνα και ο Αντωνάκης, ο οποίος διαμαρτύρεται στον ρέφερι. Τελικά η κατοχή είναι για τους φιλοξενούμενους. Ο Χλιδάκης πήρε από κοντά, δεν εκτελεί σωστά. Μαζεύει και πάλι ο ίδιος. Έχει δεχτεί το φαουλ από τον Παπαγεωργίου, αν δεν κάνω λάθος. Κάνε το κόψιμο Σιαπατόρης, που πίεση δεν μπόρεσε να ευστοχίσει. Και να εκμεταλλευτεί και αυτή η επίθεση για τον Αναγκασιακό. Πάρε το κλέψιμο του ρομποτή, όμως με κάποιο τρόπο φτάνει και πάλι μπάλα στα χέρια των undrafted. Φυσικώς επιλέγει να πάει σε μια οργανωμένη επίθεση η ομάδα του. Όντως και την πάσα για τον Αντωνάκη, πάει στο φλότερ εκείνος και σκοράρει μπροστά από τον Σμάγκιν. Με το 16. Ρομποτής. Κάνει το βήμα πίσω, είναι για 3 η εκτέλεση. Δεν σημάδεψε σωστά. Θα εγκάζει τώρα ο φυσικός. Θα πάρει την εκτέλεση, καλάθι και φάουλ. Κυρία Πανωτική αυτή την ευκαιρία. 12-6 να ανεβάζει το σκορ. Αλλά η βολή θα εκτελεστεί μετά την διακοπή για το time out. Γραμμή των βολών τώρα ο Γιώργος Χασικός, ο οποίος θα βάλει για τη συμπληρωματική βολή του για το 13-6. Στο συν 7 πλέον οι undrafted, οι οποίοι επιθετικά έχουν τον Γιώργο Χρυσικόπουλο. Χρυσικόπουλο λέω, τον Γιώργο Χρυσικό. Να ξεκινάει με κεφιά. Σμαγκή πήρε το φάουλ που θα τον φέρει στην γραμμή των βολών. Εγώ στην πρώτη, 13-7. Μέσα και η δεύτερη. 13-8. Θεοδωρόπουλος στο μάτς τώρα για τους γηπεδούχους. Ο Αντωνάκης περνάει εκτός. Δίνει συνέχεια στο μάτς, αφήνει στον Τάσρο. Θα πάρει την εκτέλεση για 3, μπάλα στο σίδερο. Θετικό rebound για τους άσπρους, οι οποίοι παραμένουν στην επίθεση με τον Γιώργο Χρυσικό να έχει μπάλα στα χέρια. Δίνει το σκρίν ο Παπαγεωργίου, η μπάλα στον Θεοδωρόπουλο. Με άστοχο και το δικό του σουτ. Σαββατόρης κατεβάζει τώρα για τους μπλε. Ενώ 3-20 απομένω ακόμα στο ρολόι για την πρώτη περίοδο. Σπάγκιν από αρκετά μακριά πήρε την εκτέλεση. Κυνηγάει την φάση ο Ζουγανέλης, δεν μπορεί όμως να προλάβει την μπάλα. Στην επίθεση undrafted. Θεοδωρόπουλος κάνει την κίνηση ο Κόντος και πήρε. Καλέξω ξανά στον Χρυσικό. Ο Χρυσικός πάει από τα δεξιά, ψάχνει μια λύση, την βρίσκει στα χέρια του Κόντου. Έχει 2 δευτερόλεπτα, πρέπει να εκτελέσουν οι αντράφτες, θα το κάνει ο Τάσος Χρυσικός. Αστοχή και μαζεύει ο Χοχλιδάκης στο rebound. Κρατάει ο Χοχλιδάκης, αφήνει στον Σμάγκιν. Μια ψηλή πάσα η οποία δεν έφτασε ποτέ στον συμπαίκτη του, καθώς παρενέβη ο Κόντος. Τα βάζει με όλους, δεν τελειώνει καλά τη φάση, μαζεύει ο Αλεξίου. Σμάγκη περνάει,
Και την πάσα για τον Χοχλιδάκη, θα δεχτεί την τάπα από τον Κόντο. Και πρόλαβαν κιόλας οι undrafted και βρέθηκε η πάσα για τον Χρυσικό. Κατεβάζει τα χέρια του Αλεξίου, αλλά βρίσκει μόνο μπάλα. Σιαπατώρης αφήνει στο Σμάγκιν. Καλές άμυνες τελευταίες φάσεις και από τις δύο πλευρές. Σηκώθηκε ο Χοχλιδάκης, δεν τελείωσε καλά με το lay-up. Ο ίδιος όμως θα μαζέψει. Αλεξίου παίζει με τον Σμάγκιν. Ωραία περιστροφή και ο πιο ωραία είναι η προσποίησή του που έστειλε διάτομα. Κατάφερε να τους νικήσει και τους δύο. Και κέρδισε και το φάουλ 13-10 πλέον. Την πάρα πολύ όμορφη ενέργεια του Σμάγκιν, ο οποίος έχει και μια συμπληρωματική βολή να εκτελέσει. Πλησιάζουν τώρα στο τρίποντο οι φιλοξενούμενοι. Μπορούν να φτάσουν ακόμα και στο τρίποντο αν ευσοχίσει και στην βολή ο παίκτης τους. Θα το κάνει 13-11 πλέον. Και απόσταση πλέον στους δύο πόντους με 1-35. Να απομένει ακόμα στην πρώτη περίοδο. Κόντος κινήσε τον Παπαγεωργίου. Χρυσικός στην τεχνική κορυφή δεν επιλέγει να σουτάρει. Θα το κάνει ο Τάσος Χρυσικός. Καλά στοχή. Χλιδάκης πάει μόνος του προς τα μέσα. Το χάνει, το βάζει με τη δεύτερη. 13 όλα. Ο Ανακασιακός ισοφαρίζει τώρα. Με ένα αστέρι 6-0. Αυτά 0 συγχωρείτε. Ο Σίκος δεν μπορεί να φέρει πόντους. Παραμένουν κολλημένοι στους 13. Οι άσπροι τώρα έχουν ευκαιρία να περάσουν μπροστά για πρώτη φορά οι φιλοξενούμενοι. Τουρανέλης πέρασε ανάμεσα από δύο. Βρήκε και την εκτέλεση, δεν βρήκε το καλάθι, αλλά έχει κερδίσει τις δύο βολές. Φαντάζεις για πρώτη φορά στο μάτς τώρα για τους undrafted. Παίρνει την θέση του Τάσου Χρυσικού. Μέσα η βολή. Μπροστά για πρώτη φορά σήμερα ο Ανακασιακός, 13-14. Μέσα και η δεύτερη. Καλά αυτός ο Ζουκανέλης. Βάζει στο σύνδιο την ομάδα του. 28 δευτερόλεπτα ακόμα. Φυσικός. Όντως τελεί για τρεις, δεν το βάζει. 14 δευτερόλεπτα όλα για τον Ανακασιακό. Μάγκιν κρατάει στα 8. 6 δευτερόλεπτα ακόμα, 5 τσεκάρε το ρολόι, ξεκινάει την επίθεση. Είναι πολύ ψηλή η πάσα του. Και αφήνει τώρα 2 δευτερόλεπτα για τους undrafted. Οι φιλοξενούμενοι δεν θα το κάνουν. Ο Χρυσικός πρόλαβε να εκτελέσει. Δεν βρήκε κάποιο καλάθι και τελειώνει έτσι το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 13-15. Μπήκαμε μόλις και στο δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Τα τελειώματα της πρώτης περίοδου. Ο Ανακασιακός κατάφερε να κάνει το προσπέρασμα με ένα σέρι 7-0. Και προηγείται τώρα με 13-15, δεν θα μιλήσει πολύ και το σκορ, καθώς ο καλύτερος που έχει τον αντράφη μέχρι στιγμής, ο Γιώργος Χρυσικός. Θα τελειώσει καλά ακόμα μια φάση για το 15-15. Σμάγκιν. Ο Λιδάκης έχει χώρο για να πάρει το σουτ, κάνει μια κακή εκτέλεση. Σμάγκιν μάζεψε και εκτέλεσε στην συνέχεια εύστοχα για το 15-17. Κρατάει ο Φανταζής. Μπάλα στη γωνία. Τέλεση για τρεις, άστοχη όμως από τον Ματετζόγλου. Στο εδάφος δύο παίκτες. Ο Φανταζής και ο Χοχλιδάκης είναι οι δύο που βρέθηκαν στο παρκέ.
το φάουλ είναι για τον Χοχλιδάκη. Περιουσία Πατώρης. Τελεί για τρεις, αλλά στοχή ο Ζουγανέλης. Φανταζής αφήνει δίπλα στον Κόντο. Θεοδωρόπουλος, ωραία κυκλοφορία της μπάλας από τους undrafted. Το Τζόγουλο έφτασε κοντά, σηκώθηκε, το χασένα. Μια μακρινή πάσα με στόχο τον Χοχλιδάκη, ο Κόντος είναι και όμως για να την κόψει. Και ο Ζουγανέλης σταματάει την φάση με φάουλ. Σκεπατώρης θα περάσει εκτός για να πάρει την θέση του ρομποτής. Φυσικός. Στην γωνία η μπάλα για τον Θοδωρόπουλο εκτελεί για τρεις. 18-17. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι και το πρώτο τρίποντο που βλέπουμε σήμερα. Το οποίο βάζει μπροστά και πάλι στο αντράφι. Πιέζει ψηλά ο Χρυσικός. Παλαιστά στον Χοχλιδάκη. Αλλάζει κατεύθυνση, σηκώνεται, δεν μπορεί να ευστοχίσει. Μάχεσαι εκεί για το rebound. Θα προλάβει τελικά ο Πανταζής. Αριθμητικό πλεονέκτημα μπροστά για τους αντράφιτ. Γύρισε όμως έγκαιρα ο Κοτοπούλης. Γράψε την μπάλα πριν φτάσει στον Χρυσικό. Και βάλε και τέλος τον εμφυλιασμό των αντιπαλών του. Ρομποτής μέχρι το τέλος, 18-19. Πήρε ο Γιώργος Χρυσικός. Φανταζής. Έχει πάνω το Κοτοπούλης. Αναγκάζεται να βγάλει στην κορυφή. Νέο τρίποδο για τους αντράφτη, στη λήξη του χρόνου. Κατά διάρκεια όμως ο Θεοδωρόπουλος, καθώς δεν είχε και πολλά χρονικά περιθώρια για να βρει μια καλύτερη εκτέλεση. Σμάγκιν. Στην κορυφή ο Χοχλιδάκης είναι για δύο το σουτ. Θα καταλήξει μέσα η μπάλα. 18-21. Φανταζής. Κάνει ξανά. Λοφορεί μπαλά στην περιφέρεια. Φυσικός. Σηκώνεται από αρκετά μακριά, το βάζει. 20-21. Σμάγκιν τώρα για τον Ανακασιακό. Μπαλάει στον ρομποτή, θα πάρει την εκτέλεση. Αφού το Κοτοπούλης για να ανανεώσει, θα δεχτεί το κόψιμο από τον Ματετζόγλου. Φανταζής, κερδίζει το φάουλ από τον ρομποτή, ο οποίος πρέπει να τον σηκώσει. Να έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Στην αναμέτρηση έπειτα από το time-out με τους αντράφτες να βρίσκονται τώρα στην επίθεση. 20-21 το σκορ, μόλις ένας σκορ τους χωρίς τις δύο ομάδες. Φανταζής. Ξεφεύγει από τον Ζουγανέλη. Δεν θα μπορούσε όμως να αφήσει την μπάλα εντός καλαθιού. Ο Χλιδάκης φεύγει στον εφημεριασμό, δεν παίρνει μέσα η μπάλα. Όχι, όμως το φαουλ πάνω του. Έχουμε δύο βολές τώρα για τον Ανακασιακό. Είναι ετοιμάζεται να επιστρέψει ο Σιαπατόρης. Θα πάρει την θέση του Ζουγανέλη. Μέσα. Η πρώτη βολή, 20-22. Βάζει και την δεύτερη, αλλά λάμφαστος από την γραμμή ο Χοχλιδάκης τώρα για το συν 3.
του Ανακασιακού. 4 και 20 ακόμα για το ημίχρονο. Αρσικός αφήνει στο Θεοδωρόπουλο. Αλλά και πάλι στα χέρια του Γιώργου Χρυσικού. Μπροστά τον Σιαπατόρη. Βρίσκει την πάσα στον αέρα. 3 δευτερόλεπτα. Τελειώνει ο χρόνος. Αναγκάζεται να εκτελέσει ο Κόντος, αλλά θα σκοράρει κιόλας στη λήξη. 23 όλα. Ο Χλιδάκης. Είναι στον Σμάγκιν. Θέλει να παίξει με τον Ρομποτή. Όμως έβαλε το χέρι του ο Κόντος. Πέταξε εκτός την μπάλα. Στα 8 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι για την επίθεση του Ανακασιακού. Κόβεται και επαναφορά. Να έχουμε πόδι και έτσι ανανεώνεται το ρολόι στα 14. Ο Χλιδάκης και πάλι έτοιμος να επαναφέρει. Βρίσκει τον Σμάγκιν. Βάζει μέσα τον Κόντο, ο οποίος βρέθηκε στο παρκέ, τον νίκησε για το 23-25. Γίνεται και μια προσπάθεια τώρα να σκουπιστεί το παρκέ στο σημείο εκεί που προσγειώθηκε ο Κόντος και τώρα συνεχίζει το ματς. Αφήνει στον Κόντο. Θα πάρει τελικά αυτό το σουτ. Έδωσε ο Κοτοπούλης. Ρομποτής. Σμαγκίν παίρνει το σκριν. Αλλάζει τα μαρκαρίσματα και γίνεται ο Θεοδωρόπουλος πάνω του. Μπερδεύεται ο Ρομποτής. Δεν προλάβει να συγκρατήσει την παλά των γραμμών. Αυτό και κατοχή άλλα τη χέρια τώρα. Και περνάει σε κίνητρο τον undrafted. 3 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα ακόμα μέχρι την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Καμία από τις δύο ομάδες μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να εξαφύγει στο σκορ. 23-25 δείχνει τώρα ο Φωτεινός Πινάκας. Φυσικός εκτελεί για τρεις μέσα. 26-25. Ακόμα ένα τρίποντο έρχεται για τους αντράφητα αυτή τη φορά. Διαχείρος Γιώργου Φυσικού. Και βάζει μπροστά του τώρα τους γηπεδούχους, οι οποίοι βρίσκουν λύσεις πίσω από 6.75 σε αντίθεση με τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι τώρα είδαν τον Σπάγκινα στοχή από κοντά. Χρυσικός θα πάρει ακόμα μια εκτέλεση, αυτή τη φορά βρίσκει σίδερος και απατώρης φέγει μπροστά. Βλέπει άστρες φανέλες στην άμυνα, πάρει όμως την προσπάθεια, κόβεται κανονικά σύμφωνα με τους ρέφερι. Και έχουμε αλλαγές τώρα και από τις δύο πλευρές. Ζαφυρόπουλος περνάει μέσα για τον Ανακασιακό από την άλλη. Έχουμε τον Λίγκρι στο μάτς. Κατεβασμένο χέρι από τον Κόντο, μετράει κανονικά το καλάθι του Σμάγκιν. 26-27. Ακόμα μια εναλλαγή στο προβάδισμα. Και έχει και μια βολή να εκτελέσει τώρα ο Σμάγκιν. Μέσα και αυτή, 26-28. Τελευταία 2 λεπτά στην δεύτερη περίοδο. Λίγκρις αφήνει στον Χρυσικό. 9 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Παίζει καλή άμυνα ο Ρομποτής. Έχει βρει όμως το πόδι του μπάλα. Έτσι το ρολόι πάει και πάλι στα 14 δευτερόλεπτα για τους undrafted. Φανταζής. Παπαγεωργίου βρήκε την πάσα απέναντι. Πέρασε ο Κόντος, δεν τελείωσε καλά με το lay-up. Μακρινή πάσα. Δυσκολεύει αρκετά το Χοχλιδάκι ώστε να την υποδεχθεί. Ωστρά το χειροκρότημα αυτός από τους συμπαίκτες του. Και έτσι γρήγορα γρήγορα επιστρέφουν και πάλι στην επίθεση οι άσπροι. Φανταζής, πάω από τον Σιαπατόρη. Είναι το
το τρίτο ομαδικό και για τον Ανακασιακό. 3-3 τώρα τα ομαδικά. Βασικός. Στα δευτερόλεπτα στο ρολόι εκτελεί για τρεις. Ψηλότερα ο Σμάγκιν. Βλέπει τι επιλογές έχει. Κάνει όμως την μπάλα. Βασικός ξεφεύγει. Έχει και επιλογή για πάσα. Δεν θα την κάνει, θα τελειώσει μόνος, αλλά άστοχα. Αλλά υπάρχει φάουλ. Το έχει κάνει ο Ζαφυρόπουλος. Στη γραμμή. Ο Χρυσικός τώρα για τους undrafted. Έξω η πρώτη. Παραμένει το 26-28. Μαζεύει ο Σμάγκιν. 50 δευτερόλεπτα ακόμα. Ρομποτής ξεχύνεται μπροστά. Δεν μπορεί να το σταματήσει κάποιος. 26-30. Καταζής. Και πάλι από τον Κόντο. Σηκώθηκε, δεν το βάλε. Όπω τη βλέπει την κίνηση του Σκιαπατόρη, έχει και επιλογή τον Χοχλιδάκη. Θα σηκωθεί μπροστά από τον Κόντο, θα τον νικήσει στα ίσα. 26-32. Επίθεση 18 δευτερολεπτών για του undrafted. Με τον Χρυσικό να κρατάει. Στα 10 δευτερόλεπτα το ρολόι. Πάει ψηλά με τον πιέσει ο ρομποτής. 4 δευτερόλεπτα. Παίρνει μια δύσκολη ενέργεια με το ένα χέρι. Μαζεύει ο Σμάγκεν και τελειώνει έτσι το πρώτο ημίχρονο. Με το σκορ στο 26-32. Οι δύο πεντάδες είναι και πάλι στο παρκέ. Για να ξεκινήσει μόλις και το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα σε undrafted και Ανακασιακό. Στο 26-32 τώρα το σκορτ. Τους φιλοξενούμενους δεν καταφέρει να πάρουν μια μικρή απόσταση. Τάσος Χρυσικός δεν εκτελεί εύστοχα, αλλά δεν καθαρίζει το rebound και ο Χλιδάκης. Τώρα ο Χρυσικός τώρα με 10 δευτερόλεπτα. Θα το πάρει από την κορυφή, την αρκετό ύψος. Δεν είναι κύπαλα Στεφάνη, κυλάει το ρολόι. Ματετζόγλου κάνει κατευθείαν την εκτέλεση, νομίζω θα μπορούσε να κάνει και κάτι καλύτερο. Σμάγκιν βρήκε τον ρομποτή εξαιρετικά. Δεν έκανε ασίστ αυτό στην πάσα. Φυσικός θα χάσει και το Αλεξίου. Αλλά θα γίνει το λάθος στο λάθος. Φυσικός και πάλι. Μπάλα παίρνει, την μπάλα παίρνει ο Κόντος. Κάνει βήματα στην συνέχεια ο Ματετζόγλου. Η κατοχή είναι για τον Ανακασιακό. Λιδάκης δίνει συνέχεια στο μάτς. Σμαγκίν. Και πάλι με τον Χοχλιδάκη έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Φτιάχνει αυτή την επίθεση για τους άσπρους. Τάσος Χρυσικός στον Κόντο. Ο μέση απόσταση εκτελεί για 2. 28-32. Αλεξίου. Κατεβάζει αργά-αργά. Δεν περνάει πάσα από τον Κόντο, όμως κρατάει ο Ανακασιακός. Σμάγκιν θέλει να πλησιάσει. Βλέπει δύο παίχτες μπροστά του. Ο Χλιδάκης εκεί πηδάει, γραπώνει την μπάλα στον αέρα. Σκοράρει, κερδίζει και το φάουλ. Είναι το 28-34. Και πάλι σε απόσταση 6 πόντων ο Ανακασιακός.
Μπορεί να φέρει το σύν 7 ο Χαφλιδάκης αν ευστοχίσει και στην βολή. Θα την βάλει. 28-35. Στο σύν 7 πλέον οι φιλοξενούμενοι. Εκτελείνε για δύο, πατούσε. Να δει το Σμάγκη. Ο ίδιος ο Σμάγκη κατεβάζει. Περίμενε χέρι πάσα στον ρομποτή. Αυτό από το δίποντό του. Μαζεύει ο Τάσος Χρυσικός. Άφησε στον Γιώργο. Μπροστά του είναι ο Χοχλιδάκης με ψωμένο το χέρι. Και πάλι Χρυσικός στον Τάσο. Σουτ για 3 πόντους. Δεν πετυχαίνει το καλάθι. Παραμένει το 28-35. Χοχλιδάκης του δίνει το σουτ undrafted. Το πήρε, δεν το έβαλε. Παλεύει για το rebound και θα βγει νίκη της. Ροποτής πέρασε. Έφυγε το φάουλ. Και έχουμε βολές. Τι λένε τώρα οι δύο διαιτητές. Είναι αντιαθλητικό τελικά. Γι' αυτό και αποσύρονται οι παίχτες γύρω από τον ρομποτή. Να εκτελέσει. Εστοχή. 28-36. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη. Θα την βάλει και αυτή. 28-37. Διασυντή από τον ρομποτή. Και στέλνει την ομάδα του στο συν 9. Ρομποτής μείνει συνέχεια στο μάτς. Θα γίνει το κλείσμα από τους undrafted. Στη γωνία ο Κόντος παίζει με τον Χρυσικό. Εκεί και βγήκε η μπάλα στα αυτιά του εδώ. Μπάλα στα χέρια του Ζουγανέλη. Σμαγκίν. Κλειστήκε αλλά βρήκε την πάσα στην περιφέρεια. Ο Χλιδάκης το σκέφτηκε για λίγο, το πήρε τελικά, έκανε airball. Να στέλνει την διαφορά σε διψήφιο. Παραμένει το 28-37. Λίγκρις, είναι έξω. Πάμε να βλέπει τις επιλογές του. Πέρασε ο Τάσος Χρυσικός και πάλι Πανταζής. Όντως, με 5 δευτερόλεπτα τελεί εκτός ισορροπίας. Μαζεύει και καθαρίζει τη φάση ο Χοχλιδάκης. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου. Τύρο ρομποτής. Κάνε την κίνηση ο Σμάγκιν, έφτασε στα χέρια του η μπάλα. Θα τελειώσει καλά τη φάση. Για το 28-39 για πρώτη φορά σήμερα. Η διαφορά φτάνει σε διψήφιο επίπεδο. Στο σύν 11 ο Ανακασιακός, ο οποίος παρουσιάζει μια σαφώς καλύτερη εικόνα από τους άντρες αυτής σε αυτή την τρίτη περίοδο. Έχει περισσότερες λύσεις από την άλλη. Μόλις ανακαλάσει που καταφέρει να πετύχουν οι γηπεδούς. Αυτό με τον Κόντο στις αρχές του 10 λεπτού. Από το πλάι τώρα ο Ματετζόγλου θα βάλει τέλος στην αφλογιστία. Το 30-39. Μετά από ώρα προσφέρει την λύση στην ομάδα του. Για να ρίξει και πάλι την διαφορά σε μονοψηφίο. Ο Χλιδάκης. Κάνε βήματα.
με το Κούλης και Σχιαπατώρης επιστρέφουν στο μάτς. Αποσύρονται Ζουγανέλης και Αλεξίου. Ωραία η άμυνα εδώ από τον Χοχλιδάκη. Συνεχίζει μόνος του, έχει δεχτεί το φάουλ. Το έχει κάνει το 2. Ο Πανταζής. Σκαπατώρης ζητάει ο Χοχλιδάκης, τον βρήκε. Ανάποδο lay up, δεν τα καταφέρνει, η μπάλα περνάει και κάθε στα χέρια τα πόδια του Κοτοπούλη, ο οποίος κοίταγε εκεί να δει τι συνέβη. Άστοχη και η εκτέλεση του Σκαπατώρη, Μάκιν εκεί για το rebound. Μάκιν θα κάνει βήματα. Διαμαρτύρεται τώρα ο παίκτης του Ανακασιακού για αυτό το σφύριγμα. Συνεχίζει να τα λέει με τον ρέφερι. Τώρα θα επιστρέψει την αμυνά του για να συνεχίσει το μάτς. Ο Νάκης μαζεύει ξανά ο ίδιος. Χρυσικός υποπίεση. Αναπηδάει μπάλα δύο φορές. Καταλήγει εκτός. Τρεις παίχτες εκεί πήγαν για το rebound. Όλοι του Ανακασιακού. Μάζεψε ο ρομπότης τελικά. Αγίδα πάνω του. Πιέζεται. Κερδίζει το φάουλ. Αλλά δίνει βήματα. Ο ρέφερι τελικά. Δεν είχε για το μάτς. Κρατάει Γιώργος Χρυσικός. Θα το πάρει από εκεί. Σε εδώ Κοτοπούλης. Βάλα στα χέρια του Χοχλιδάκη. Να πιέσει ο Πανταζής, παίρνει το σκρίν. Ο Χοχλιδάκης ξεμαρκάρεται. Σμάγκιν. Καστή πάσα, υπάρχει φάουλ από τον Αντωνάκη. Είναι και το τρίτο δικό του φάουλ. Είναι το τέταρτο ομαδικό για τους Undrafted. Κοτοπούλης πήρε την επαναφορά, αφήνει στον Σκιαπατώρη. Μαγκίν για την καλή επιλογή του. Υποστολή στον εφηνιδιασμό, καταφέρει να σκοράρει για το 32-39. Σκιαπατώρης. Παίζει και πάλι με τον Σμαγκίν. Βλέπει τι επιλογές έχει, αυτή τη φορά δεν ολοκληρώθηκε το κλειφό από τους άσπρους. Σπαθεί να πλησιάσει, κάποιος μπήκε το χέρι του Σμαγκίν. Φανταζής σηκώνει το χέρι του. Αλλά έχουμε βήματα, όπως λέει ο ρέφερι. Έχει κάνει φάουλ τελικά ο Πανταζής, πριν γίνουν τα βήματα. Συμπληρώθηκαν τώρα τα ομαδικά. Έχουμε βολές για τον Σφαγή. 32-40. Μέσα και η δεύτερη. 32-41. Χρυσικός. Παίρνει ξανά. Το συμπολικοσμία επέλεξε την πάση για τον Αντωνάκη, τρίποντο από εκείνον. 35-41. Έχουν ανάγκη
και από τέτοια σούτια drafted. Αν θέλουν να κρατήσουν κοντά την απόσταση. Ο Χλυδάκης. Πυρορομποτή στα δεξιά. Έχει βάλει πλάτη, έκανε το κόψιμο. Σμάγκιν πήρε κατά την αντίπαλη ρακέτα. Θα το κάνει να φανεί πολύ εύκολο. 35-43 τώρα. 1-18 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Έχουμε τεχνική ποινή στον Σμάγκιν, αν είδα καλά. Και μία τεχνική ποινή στον πάγκο τον Αντράφιν. Πάμε και σε time out. Τώρα είναι όλα έτοιμα για να συνεχιστεί και πάλι το παιχνίδι. 1 λεπτό και 13 δευτερόλεπτα ακόμα απομένουν στην τρίτη περίοδο. Έχουμε στην γραμμή των βολών τον Αντωνάκη. Όσως μοιράστηκαν κάποιες τεχνικές ποινές νωρίτερα στην διακοπή. (36-43) 37 τώρα. Κάποιες διαμαρτυρίες από την πλευρά. Φιλοξενούμενον και τώρα θα συνεχιστεί. Κάνει κάτω μάτς. Ντονάκης. Φτάνει παίχνει μέσα. Με καλή εκτέλεσή του. Σμάγκιν αφήνει στον Χοχλιδάκη. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Παίχνει μέσα το σκορ στο 37-43. Η επιλογή κακή και εκτέλεση από τον Χοχλιδάκη, όμως κρατάει ο Ανακασιακός με τον Σιαπατόρη. Ο Χοχλιδάκης πρέπει να εκτελέσει, προλαβαίνει το ρολόι. Λίγο έλειψε να σκοράρει, ενώ έπρεπε το rebound για τους μπλε. Σμάγκιν βρήκε την πάσα για τον Χοχλιδάκη, δεν την εκμεταλλεύτηκε. Γυρίζει ο Ματέτζογλου με μεγάλη εκτέλεση μαζί του Σιαπατόρη. 14 δευτερόλεπτα ακόμα για το φινάλι της περίοδου. Όλη η επίθεση είναι για τον Ανακασιακό. 6 δευτερόλεπτα ακόμα τώρα ξεκινάει η επίθεση. Βρίσκει χώρο στην κορυφή και το βάζει το τρίποντο Σιαπατόρη. Για άλλο 37-46 απομακρύνει την ομάδα του σε 9 πόντους στο φινάλι της περίοδου. Και με αυτόν τον τρόπο κλείνει το τρίτο δεκάλεπτο. Επιστροφή και πάλι εδώ στο κλειστό της Ζωφριάς, 37-46 στο σκορ και ξεκινάει και το τέταρτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Με τον Ανακασιακό να παίρνει και στο φινάλι της τρίτης περίοδου μια καλή απόσταση. Με τον Σιαπατόρη να κλείνει την περίοδο με μια τρίποντη εκτέλεση. Ανέβασε το σκορ στο 37-46, κερδισμένο φαουλ τώρα από τον Χρυσικό. Τον Άκης το αφήνει και πάλι. Χρυσικός. Ρωτάσος Χρυσικός. Εκτέλεσε και για τρεις. Κύλησε η μπάλα Στεφάνη. Κατέληξε εκτός. Ο Χρυδάκης έχει φύγει στην άλλη πλευρά. Να τελειώσει. Σάντσο ροπόνησε την φάση. Για το 37-48 και θα φέρει και πάλι την ομάδα του στο συν 11. Κόντος. Ο
Ολυμπιακός θα επιχειρήσει ακόμα ένα τρίποντο, η μπάλα στημένη και πάλι στα χέρια του, αδύναμο τελείωμα. Σκεπατόρης. Φτάσε κοντά ο Λομόναχος, θα κάνει όλα μόνος του. Τώρα έχει κερδίσει και το φάουλ. Έχουμε βολές. Τα 49 τώρα το σκορ. Κάνει την δεύτερη. Τον Νάκης αφήνει στον Χρυσικό. Είναι και πάλι ο Αντωνάκης για να εκτελέσει αυτός. Μαζεύει ο ίδιος. Πέταξε κάπως σαν αρμα την μπάλα. Ρομποτής. Αυτός θα λαθέψει επίσης. Αλλά είναι και ο Χοχλιδάκης για να φτιάξει την κατάσταση. 37-51. Μεγαλύτερη διαφορά αυτή των 14 πόντων μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Δείχνει να ελέγχει τα πράγματα ο Ανακασιακός σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Υπήρξε σύγκρουση στην φάση, το φάουλ το έχει κάνει ο Χοχλιδάκης. Ο Γιώργος Χρυσικός δώσει και χαμηλά τελικά το φάουλ. Πάει προς τα μέσα, δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Σμάγκιν. Σκιαπατόρης, ρομποτής είναι ο Λομόναχος. Έχει χρόνο να σημαδέψει. Δεν θα το κάνει σωστά. Αλλά δεν μπορούν να καθαρίσουν και το rebound οι άσπροι. Αυτό και η μπάλα παραμένει και πάλι στον Ανακασιακό. Αλεξίου και Ζουγανέλης τώρα επιστρέφουν από την πλευρά των μπλε. Ρομποτής και Κοτοπούλης πέρασαν εκτός. Σμάγκιν σταματάει την τρίπλα. Αφρί έξω τον Ζουγανέλη, ο οποίος πρόλαβε την άμυνα του Χρυσικού. Αυτό έξω στο δίποντο μαζί του Αλεξίου. Σμαγκίν ξεκινάει την πορεία του προς την ρακέτα, θα βρει ο Λοθάνιχτο τον διάδρομο για το 37-53. Όλο και ανεβαίνει η διαφορά. Εδώ τον Ακασιακό θα μπαίνει με φόρα στην τέταρτη περίοδο και να ξεφεύγει τώρα στο 37-53. Στο 16 πλέον η απόσταση. Τάσος Χρυσικός το ψάχνει το τρίποντο, θα το βρει τώρα. 40-53. Χλιδάκης πρόλαβε τον Σμάγκινο Κόντος. Φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Τελειώνει τη φάση με το δεξί lay-up για το 42-53. Ρίχνει τώρα την απόσταση κάπως στους 11. Με ένα μικρό σερί 5-0. Χλιδάκης αυτή στη γωνία. Γυρίζει μπάλα. Θα φτάσει στον Σμάγκιν. Περνάει αυτό, φτάνει μέχρι το τέλος, δεν βάζει το καλάθι. Μαζεύει ο Ζουγανέλης. Και πάλι μπάλα στα χέρια του Σμάγκιν. Με 10 δευτερόλεπτα. Σιαπατόρης για 3, δεν πήκε. Αντωνάκης κατεβάζει. Τάσος Χρυσικός σε ακόμα ένα δικό του τρίποντο, βρίσκει σίδερο αυτή τη φορά. Και μπάλα τώρα στα χέρια του Χουχλιδάκη. 5 και 15 για το τέλος Ζουγανέλης. Τον έχασε η άμυνα, τον βρήκε ο Χοχλιδάκης εξαιρετικά. 42-55. Φυσικός σηκώνεται από κοντά. Μπάλα θα καταλήξει σε μπλε χέρια. Περνάει ο Σιαπατόρης, βρίσκει τον Χοχλιδάκη και θα χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Όντως ωραία τρίπλα. Ο Χρυσικός στη γωνία είναι μόνος του, θα σημαδέψει άστοχα.
Έχει μείνει ξεχασμένο στην άλλη πλευρά ο Χοχλιδάκης. Θα πετάξει την μπάλα κάπως ατσούμπαλα. Όμως έχει και δεύτερη σχέρια ο ίδιος. 42-57. Και έχουμε και time out. Συνέχεια στη δράση, 4-20 ακόμα. Απόμενο για το φινάλι της αναμέτρησης. Κανακασιακός έχει καταφέρει να φέρει το μάτσα μέτρα του, ενώ ο Τάσος Χουσικός έχει ευχήσει ακόμα ένα δικό τρίποντο. 45-57. Στις 12 από τους η διαφορά, ενώ θα γίνει και το φαουλ από τον Γιώργο Χουσικό. Σμάγκιν. Λίγο έτσι να φύγει τρίπλα. Τώρα όμως δεν θα γλιτώσει το λάθος. Φυσικός. Δίνει στον Γιώργο Φυσικό. Μια δύσκολη προσπάθεια από εκείνο που θα καταλήξει εντός καλαθιού. 47-57. Διαφορά πέφτει πάλι στον Κιλιά, στον Κιλιά στις 10 τώρα. 3 και 35 για το τέλος. Για Πατώρης πιέζεται. Κερδίζει και το φόλο τον Αντωνάκη. Είναι και το τέταρτο δικό του μάλιστα. Το επόμενο θα αναγκαστεί να πέρασει εκτός. Η πάσα για τον Ζουγανέλη. Χάνει την ισορροπία του, χάνει και την κατοχή. Χρυσικός. Στέκεται, εκτελεί για τρεις. Δεν μπαίνει το καλάθι. Μπαλά είναι και πάλι για τους Ανδράφη. Πάμε και σε μια διακοπή τώρα για time out. Συνέχεια στην δράση έπειτα από το time out. Με 3 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα να απομείνουν ακόμα. Στο 47-57 υπενθυμίζω. Βρίσκεται τώρα το σκορ. Αντωνάκη θα μειώσει κι άλλο. 50-57. Καταφέρνουν κάπως να συμμαζέψουν την απόσταση οι undrafted. Και ρίχνουν τώρα την διαφορά στους 7 πόντους. Ο Τζόγλου έχει κάνει το φόλ στον Σμάγκιν. Είναι το τέταρτο ομαδικό αυτό για τους undrafted. 4-2 τα ομαδικά. Ρομποτής. Υπενθυμίζω στο πρώτο μάτς οι undrafted είχαν επικρατήσει με 49-50. Μόλις ένα πόντο. Ρομποτής θα φτάσει μέχρι μέσα. Τα έκανε όλα καλά. 50-59. Θα βάλει τέλος έτσι και στο σέρι που είχαν φτιάξει undrafted στο 8-0 που είχαν καταφέρει να πετύχουν νωρίτερα. Δίνει την λύση για την ομάδα του, η οποία έδειχνε κολλημένη για κάποια λεπτά. Εξελίγει για τη συμπληρωματική βολή. Η κατοχή περνάει στα χέρια των undrafted. 2-39 ακόμα. Φυσικός. Συνεχίζει ο ίδιος με την μπάλα στα χέρια του. 12 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Πυροκόντος. Βρήκε εξαιρετικά τον Ματετζόγλου. Θα τελειώσει καλά τη φάση. 52-59. Βάζει ο Ρομποτής. Σμάγκιν. Τσεκάρει τις κινήσεις. Μπαλά και πάλι στα χέρια του, αφήνει τον Ρομποτή από το πλάι. Αυτός εκτελεί. Βρήκε όμως στο πλάι του απλό η μπαλά. Κάτι λιγότερο από 2 λεπτά ακόμα. Χρυσικός κερδίζει το φάουλ. Φάουλ που είναι το τρίτο για τον ανακασιακό από την άλλη παιχνίδι. Έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά για τους γηπεδούχους.
Σκιαπατόρης. Σμάγκιν παίζει και πάλι με τον Σκιαπατόρη. Και άμυνα. Ο Σαντράφτη. Ένα 27 ακόμα. Βασικός. Κάνει το τρίποντο. Είναι άστοχος. Και από εδώ τα περιθώρια σιγά σιγά στενεύουν. Ωστόσο τίποτα δεν έχει τελειώσει. Σμάγκιν. Γκανέλης για να τελειώσει το ματς, δεν θα το κάνει. Η μπάλα είναι και πάλι για τους undrafted. Ένα λεπτό και ένα δευτερόλεπτο στο ρολόι. Θα ψάξουν μια γρήγορη εκτέλεση εδώ οι άσπροι. Ο Χρυσικός αυτός θα πάρει το τρίποδο, θα το βάλει κιόλας. 56-59, να που τίποτα. Δεν έχει τελειώσει όπως είπα νωρίτερα. Καταίει ζωντανή την ομάδα του και τη φέρνει στο τρίποντο. Ρομποτής. Χρυσικός τον πιέζει. Τώρα θα βλέπω στο χέρι του. Κάνει το φάουλ, υπενθυμίζω έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά. Τον undrafted. Τι έχουμε. Βολές. Δύο αρκετά κρίσιμες βολές για τον ρομποτή. Για να δώσει ένα μαξιλαράκι ασφάλειας στην ομάδα του, θα το κάνει. 56-60 τώρα. Βάζει και την δεύτερη, δύο στις δύο. 56-61 με 36 δευτερόλεπτα να απομένουν και να έχουν και ένα φαουλ να δώσουν οι παίκτες του Ανακασιακού. Λάθος Χρυσικός. Παίρνει το screen, βρίσκει χώρο για να εκτελέσει για τρεις και αυτό μέσα. 59-61. Αναλαμβάνει δράση ο Χρυσικός τα τελευταία δευτερόλεπτα. 20 δευτερόλεπτα τώρα, 16 για τους φιλοξενούμενους. Θα γίνει το φαουλ στον Σμάγκιν. Δεν μετράει το σούτ όπως λέει ο ρέφερι. Και έτσι και ο Σμάγκιν θα πάει στην γραμμή. Με την μπάλα να ζυγίζει πολλά κιλά τώρα. Στα 16 δευτερόλεπτα έχει σταματήσει το ρολόι. 59-61 υπενθυμίζω. Μάγκιν, έτοιμος για την πρώτη. Θα τη χάσει. Ετοιμάζεται για την δεύτερη. Τη χάνει και αυτή. Το rebound στα χέρια των undrafted και θα γίνει και foul από τον ρομποτή. Ζητούν αντιαθλητικό οι undrafted, είναι απλό το foul όπως είναι η ρέφερη. Και διακοπή για time out. Έχει γίνει ντέρμπι πλέον το μάτς, 59-61 το σκορ. Οι φιλοξενούμενοι έκαναν και το τέταρτο ομαδικό τους και πλέον απομένουν 13 δευτερόλεπτα, δίποντο για παράταση, τρίποντο για νίκη θέλουν οι undrafted. Χαμηλά το φάουλο από τον Ζουγανέλη. Με το χρονόμετρο να σταματάει στα 10 δευτερόλεπτα. Χρυσικός ετοιμάζεται για την πρώτη. Την βάζει. 60-61. Στα 10 δευτερόλεπτα το ρολόι υπενθυμίζω. Βάζει και την δεύτερη με κρύο αίμα ο Γιώργος Χρυσικός. Κάνει το 61-61. Φαίνει το μάτι την ισοβαλία. Και πλέον
Ο Αναγκασιακός έχει 10 δευτερόλεπτα για να διεκδικήσει τη νίκη. Από μπροστά επιλέγουν να ξεκινήσουν την επίθεση τους οι φιλοξενούμενοι. Να δούμε αν θα υπάρξει κάποιος ήρωας της τελευταίας στιγμής ή αν το παιχνίδι θα οδηγηθεί στο έξτρα 5 λεπτό. 61-61, 10 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Ρομποτής. 5 δευτερόλεπτα. Φανιά από τα αριστερά, δεν τελειώνει καλά τη φάση. Κόντος έχει ένα δευτερόλεπτο, θα πετάξει την μπάλα. Δεν καταφέρνει κάτι και έτσι πάμε στην παράταση. Με το σκορ στο 61-61. Ο Αναγκασιακός 10 χάρισε το μάτι στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Οι τρίποντες βόμβες του Τάσου Χρυσικού έφεραν κοντά τους αντράφτητ και στη συνέχεια οι δύο εύστοχες βολές του Γιώργου Χρυσικού έφεραν το μάτι στην ισοπαλία και έτσι τώρα σιγά σιγά θα ξεκινήσει και το έξτρα πεντάλεπτο της παράτασης, καθώς ο ρομποτής στην προσπάθεια του στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα δεν μπόρεσε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι και να δώσει την νίκη στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι είναι τώρα σε θέση άμυνας με τους αντράφτητ να ξεκινούν το έξτρα πεντάλεπτο. Θοδωρόπουλος εκτελεί ακόμα ένα τρίποντο για τους γηπεδούχους. 64-61. Πίσω από τα 6.75 έχουν βρει αρκετές λύσεις στα τελευταία λεπτά οι άσπροι. Και αυτά τα καλάθια είναι που τους έχουν φέρει και σε θέση ισχύως τώρα. Σμαγκινές κερδίζει στο φαουλ. Με δύο βόλες για τον παίκτη του Αναγκασιακού. Αστοχή στην πρώτη. Κάνει και την δεύτερη. Και νωρίτερα υπενθυμίζω στα τελειώματα του 4 δεκαλέπτου αστοχή και τις δύο βόλες του. Χρυσικός λέγει να κρατήσει. Σηκώνεται λίγο πιο πίσω από τη βολή, κάνει airball. Μπαλά έχει περάσει εκτός. Ρομποτής. Αυτός θα κατεβάσει. Παίζει με τον Σμάγκιν. Κάνει με δύναμη προς τα μέσα, τελειώνει τη φάση με επιτυχία. Ενώ έχει κερδίσει και το φάουλ, 64-63. Αν παρατήσει η Γκιάζο Σμάγκιν, ώρες ώρες μοιάζει ασταμάτητος. Το κόβει την Αιγαία σε αυτή την φάση. Ο Αλεξίου τώρα επιστρέφει το μάτς για να πάρει την θέση του Ζαφυρόπουλου. Σμάγκιν εκτελεί την συμπληρωματική βολή, την βάζει. 64 όλα. Φυσικός. Τάσος φυσικός, τώρα θα αφήσει τον Γιώργο. Κόντος. Κρατάει, θα σουτάρει τώρα ο ίδιος. Παίρνει πάνω την προσπάθεια και βάζει για το καλάθι για το 66-64. 3,5 λεπτά ακόμα. Σκιαμπατόρης παίζει με τον Σμάγκιν. Πάλι αυτός ανεβάζει ταχύτητα. Θα τελειώσει με επιτυχιακή αυτή την φάση. 66-66. Γύρος φυσικός τώρα για τους undrafted. Δεν βρίσκει και ο διάδρομο Τάσος. Πάλι γύρος φυσικός. Πασιμό της μέσης. Πολύ όμορφη κίνηση για το 68-66. Σκιαπατόρης, πήρε ο Σμάγκιν, πρόλαβε τον κόντο και άφησε δίπλα του ωραία στον ρομποτή. Θετικό rebound για τους μπλε, παλεύει ο Σμάγκιν, βρίσκει λίγο χώρο και σκοράρει ξανά για το 68-68. Το έχει πάρει πάνω του στις τελευταίες φάσεις για τον Αναγκασιακό. Ο Σμάγκιν κρατάει στις πλάτες του την ομάδα.
βρίσκει ψηλά τον ρομποτή. Προσπαθεί να του ξεφύγει ο Χρυσικός. Θεοδωρόπουλος εκτελεί ξανά. 71-68. Και πάλι βρίσκει την ευκαιρία του πίσω από τη γραμμή του τρυπόντου. Και δίνει την λύση ο παίκτης των Αντράφτιτ για το σύντρια των γηπεδούχων. Σηκώνεται ο Σιαπατόρης υπό πίεση, δεν μπορεί να σκοράρει. Χρυσικός χάνει, παλεύει με τον ρομποτή, θα κλέψει τελικά και θα δεχτεί και το φάουλ. Πολύ καλή αντίδραση εδώ από τον ρομποτή. Έχουμε βολές, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, τώρα θα οδηγηθεί στιγμή γράμμη. Ο ρομποτής ενώ ο Χοχλιδάκης επιστρέφει με άλλη αμφίεση. Στα μαύρα τώρα. Έστωχο στην πρώτη. 71-69. Μαζί και την δεύτερη. 71-70. Έχουμε δύο βολές για τους Αντράφτιτ τώρα. Όπως λέει ο ρέφερι. Θα αποφασιστεί τώρα. Αν καταλαβαίνω, έχουμε βολές για τους Αντράφτιτ τελικά. Ο Ματετζόγλου είναι αυτός που πάει στη γραμμή. Στην πρώτη. 72-70 τώρα το σκορ. Μαζί για την δεύτερη με την πόλη στο ταμπλό. Με το 73-70. Χλιδάκης 1-50 ακόμα για το τέλος και της παράτασης. Μαγκίν θέλει να πλησιάσει. Υπάρχει φαουλ από τον Κόντο τώρα. Με το πέμπτο δικό του, γι' αυτό θα αναγκαστεί να αποσυρθεί. Να δούμε ποιος θα περάσει την θέση του. Ο Παπαγεωργίου ετοιμάστηκε και τώρα πατάει και παρκέ. Μέσα η πρώτη βολή με συγχωρείτε από τον Σμαγκίν. Κάνει τη δεύτερη. 73-71 παραμένει η μπάλα στον Ανακασιακό. Σμαγκίν πέρασε, σκόραρε κιόλας και ισοφάρισε. 73-73. Ρωτάσος Χρυσικός, τέλεσε για τρεις. Βγαίνει άμυνα τώρα τον Ανακασιακό. Και ο Σμάγκιν κατεβάζει, 1-14 ακόμα. Πάει μόνος του και σε αυτή την φάση. Και κερδίζει ακόμα ένα φάουλ. Το έχει κάνει ο Παγιώργιου. Νέες βολές για τον Σμαγκίν. Βάζει την πρώτη. 73-74 Ανακασιακός μπροστά τώρα.
2 στις 2 αυτή τη φορά. 73-75. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό. Γιώργος Κουσικός για τους undrafted. Δύσκολη προσπάθειά του, μπήκε και βγήκε η μπάλα. Προβοτής σε φεύγει από την πίεση. Δίνει στον Φοφλιδάκη. Φοφλιδάκης κρατάει, παίζει με τον Σμάγκιν. 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Σμάγκιν θα κοπεί κανονικά, κλέβει ο Θεοδωρόπουλος, κερδίζει και το φάουλο από τον Φοφλιδάκη. Τώρα θα πάει αυτός στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Και μπορεί να φέρει και πάλι το σκορ στην ισοπαλία. Αν ευθύνεις και στις δύο. Το ρολόι έχει σταματήσει στα 33 δευτερόλεπτα. Χάνει την πρώτη. Θεοδωρόπουλος. Ετοιμάζεται για την δεύτερη εκτέλεση. Και χάνει και αυτή. Ο Φλιδάκης εκεί σε καλύτερη θέση. Μαζεύει. Παραμένει στο συν 2 η φιλοξενούμενη Χοχλιδάκης. Αυτός θα πάρει την εκτέλεση, θα το βάλει κιόλας. 73-77. Ένα πάρα πολύ καθοριστικό καλάθι από τον Χοχλιδάκη, ο οποίος το πήρε πάνω του και δικαιώθηκε τελικά για την επιλογή του στο συν 4. Ο Ανακασιακός και έχουμε time out για τους undrafted. Στο 73-77 το σκορ. Απόσταση 4 πόντο τώρα για τον Ανακασιακό. Και θα γίνει και το λάθος στην συνέχεια. Τι είναι ο λάθος από τους άντρες, δεν θα μπορέσει να βάλει νέγερα την μπάλα εντός παρκέ. Και όπως έτσι τα πράγματα δυσκολεύουν αρκετά τώρα για τους γηπεδούχους. Θα γίνει και το φάουλ στον Ροποτή, ο οποίος έχει την ευκαιρία κλειδώσει την νίκη για τους φιλοξενούμενους, θα τολμήσω να το πω. Με 17 δευτερόλεπτα να απομένουν ακόμα. Ενώ και ο Ματετζόγου θα πέρασει εκτός με 5 φάουλ. Μέσα η βόλη του Ροποτή. 73-78. Μέσα και η δεύτερη, 73-79. Στο σύνεξο ο Ανακασιακός, ο οποίος έχει πλέον αγκαλιάσει την νίκη του. Χρυσικός θα το πάρει από πολύ μακριά, βρίσκεται σίδερο και κάπως έτσι. Φτάνουμε προς το φινάλε, νίκη λοιπόν για τον Ανακασιακό, είναι η 7η σερή στο πρωτάθλημα. Θα πάνε στο 13-8, ενώ από την άλλη αντράφτη θα πέσουν στο 13-7.